Το περιμέναμε, και τελικά παραδόθηκε το πόρισμα. Ναι, παραδόθηκε όχι το πόρισμα, η έκθεση των εμπειρογνωμόνων, όχι το πόρισμα της διοικητικής έρευνας για το οποίο περιμένουμε να μάθουμε ακόμα περιμένουμε. Τι λέει. Ναι. Παραδόθηκε το πόρισμα των εμπειρογνωμόνων, των ελλαδιτών που πήγαν και στον ΑΚΑΜΑ, έκαναν εκεί αυτοψία στα έργα με εισηγήσεις για το τι διορθωτικά μέτρα μπορούν να ληφθούν για να ελαχιστοποιηθούν οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τα ειδικά οδικά έργα στον ΑΚΑΜΑ. Μιλούμε για την πρώτη φάση αυτού του έργου, το οποίο είχε ξεκινήσει και έπρεπε να παραδοθεί τον Οκτώβριο, αλλά δεν έχει υλοποιηθεί ούτε το 20-25% όπως λένε. Μένει να δούμε, παραδόθηκε το πόρισμα στον Διευθυντή του Τμήματος Περιβάλλοντος και αναμένεται να τεθεί προς αξιολόγηση από την Επιτροπή Ειδικής Αξιολόγησης και στη συνέχεια να δούμε πώς θα εφαρμοστούν αυτά τα οποία λένε οι ελλαδίτες εμπειρογνώμονες. Συμμετείχε και το ΕΤΕΚ σε αυτή την ομάδα που έχουν καταρτήσει αυτή την έκθεση. Μένει να δούμε πώς θα συνεχιστούν τα έργα. Είχαμε και τις διαβεβαιώσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας το Σάββατο από τη Μήνια ότι θα ξεκινήσουν τα έργα με κάποιες βελτιώσεις, μικρές παρεμβάσεις που θα γίνουν. Μάλιστα. Πάμε τώρα και